Τα μέτρα που λαμβάνει η Κύπρος για βελτίωση του κράτους δικαίου παρουσίασε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος. Ο Γιώργος Κακούρης θα μας πει περισσότερα. Γιώργο. Την κατάσταση πραγμάτων στην Κύπρο σχέση με το κράτος δικαίου παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Η συζήτηση εμιλέγεται στο πλαίσιο του ετήσιου διαλόγου για το κράτος δικαίου στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που γίνεται ανομάδες κατά τη διάρκεια του κάθε χρόνου. Η σημερινή συζήτηση εστίασε εκτός από την Κύπρο στην κατάσταση στη Λετωνία, τη Λιθουανία και το Λουξεμβούργο. Ο κ. Κόμπος παρουσίασε την κατάσταση πραγμάτων στην Κύπρο συνέχεια της έκθεσης για το κράτος δικαίου της Επιτροπής για την Κύπρο που είχε εκδοθεί το 2023 και έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε όλους τους τομείς καθώς και στα μέτρα που λαμβάνονται από την Δημοκρατία προς εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής. Η συζήτηση ομιλία εστίασε στους τομείς της απονομής της δικαιοσύνης αλλά και του θεσμικού πλαισίου για αντιμετώπιση της διαφθοράς. Στην ατζέντα επίσης των Υπουργών σήμερα βρίσκεται η διαδικασία του άρθρου 7 για το κράτος δικαίου στην Πολωνία, μετά και από την πρόταση της Κομισιόν να κλείσει η διαδικασία αυτή λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη χώρα. Ευχαριστώ, Γιώργο. Σε χαιρετώ.